Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που πραγματικά με προσδοκία επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον για να ξανασυναντήσουν τους φίλους τους, να ξαναμπούν από κοντά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καλή σχολική χρονιά στους εκπαιδευτικούς, χάρη στους στομεράκι των οποίων κρατήθηκε ζωντανή στο βαθμό που μπορούσε η εκπαιδευτική διαδικασία όλο το προηγούμενο διάστημα, όμως σήμερα επιστρέφουν με την ίδια αγωνία στα σχολεία για να καλύψουν όχι μόνο τα μεγάλα μορφωτικά κενά που συσσωρεύτηκαν στα δυο ουσιαστικά χρόνια της πανδημίας, αλλά παράλληλα και την αγωνία για το πώς θα μπορέσει πραγματικά να ολοκληρωθεί αυτή η σχολική χρονιά, γιατί τα σχολεία, κύριε Υπουργέ, δεν άνοιξαν, όπως είπατε, χάρη στα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα, δύο χρόνια μετά την πανδημία. Άνοιξαν με τους ίδιους, για να μην πούμε με χειρότερους όρους, με τους οποίους ανοιγοκλίνουν εδώ και δύο χρόνια. Είναι λοιπόν ανάγκη τα σχολεία να είναι ανοιχτά και ασφαλή για να μορφώνουν ισότιμα και ολόπλευρα όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, και αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση αλλά μόνο κρατική ευθύνη, κάτι που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Σε σχέση τώρα με τις σημερινές συμβάσεις που συζητάμε, σίγουρα το έχουμε επανειλημμένα θέσει στο ζήτημα ότι είναι προβληματικές οι διαδικασίες που έχουν κατά καιρούς ακολουθηθεί σε σχέση με το μεταναστευτικό, ο τρόπος που τον απευθείας αναθέσεων, τον καταπαρέκκληση συμβάσεων κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με αυτό και δεν θέλουμε να νομιμοποιείται. Ωστόσο, δεν μπορούμε τώρα να δεν δίνουμε τη μάχη και να το πούμε έτσι δεν θα γίνει, δεν θεωρούμε ότι λύνεται το πρόβλημα μόνο με την υποτιθέμενη διαφάνεια των διαδικασιών και των διαγωνισμών. Τώρα να μου επιτρέψετε, εγώ δεν θα κάνω αντιπαράθεση για το κατά πόσο τέλος πάντων λειτουργούν ηθικά οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών κλπ. Και με το τι όρους ανατίθεται κάθε φορά το έργο στις μεγάλες σε εργολάβους και τις εταιρείες, γιατί το να προσπαθείς να βάλεις ηθικούς κανόνες στην ανταγωνιστική οικονομία του καπιταλισμού είναι σαν να προσπαθείς να τετραγωνίσεις τον κύκλο. Εντάξει, γιατί τέτοια και αλλιώτικα έχουμε δει πολλές φορές και σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως το θέμα είναι ότι παρά τα μεγάλα ποσά πολλές φορές που διακινούνται γύρω από το προσφυγικό και για τις διάφορες συμβάσεις για τα έργα κλπ. Που γίνονται, αυτό που σίγουρα παραμένει ως παραδοχή είναι ότι οι συνθήκες, οι υγειονομικές συνθήκες, οι συνθήκες καθαριότητας, οι συνθήκες διαβίωσης ουσιαστικά στα κέντρα των προσφύγων απέχουν πολύ από αυτό που πολλές φορές παρουσιάζονται στις διάφορες συμβάσεις. Συνθήκες που ούτε τη διαβίωση των ίδιων των ανθρώπων ούτε εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους ανθρώπους, ούτε βέβαια επιτρέπουν, αν θέλετε, και παράλληλα δημιουργούν ταυτόχρονα προβλήματα και για τους κατοίκους των περιοχών, οι οποίοι βιώνουν τις συνέπειες από την έλλειψη δομών καθαριότητας, υγιεινής, αναγκαία έργα. Και τώρα δεν θέλω να μπω, κύριε Υπουργέ, σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Θα πούμε και όταν έρθει η ώρα, ας πούμε για παράδειγμα και για το νέο δομή που σχεδιάζεται να κάνετε, θα το δούμε αν θα γίνει αυτό, γιατί οι προθέσεις των κατοίκων είναι διαφορετικές, και για τη Λέσβο. Όταν πάτε για παράδειγμα να φτιάξετε μια πόλη, ένα νέο οικισμό μέσα στο δάσος της Λέσβου, εμείς εκτός από άλλα ζητήματα που και η ίδια, ας πούμε, για ζητήματα πυρασφάλειας κλπ. Που τα έχει επισημάνει και η ίδια η πυροσβεστική υπηρεσία, αγωνιούν. Πώς όλα αυτά, εκεί όταν πάτε να δημιουργήσετε, πέρα από τις απάνθρωπες συνθήκες για το ζήτημα του εγκλωβισμού, που εμείς διαφωνούμε, αλλά όταν πάτε να φτιάξετε εκεί μια νέα πόλη μέσα στο δάσος, πώς εκεί θα γίνουν τα έργα αποχέτευσης, ίδρυυσης, καθαριότητας, και για πόσους ανθρώπους και πόσο διάστημα θεωρείτε ότι θα μπορέσουν να είναι οι συνθήκες διαβίωσης τέτοιες. Ξαναλέμε, εμείς δεν εγκρίνουμε και δεν συμφωνούμε με τη δημιουργία των δομών, όμως
απαντάμε και στα διάφορα τέλος πάντων που προσπαθείτε εσείς να παρουσιάσετε για την εύρυθμη λειτουργία των δομών, για τις συνθήκες των διαμενόντων κλπ. Και για να σας προλάβω, γιατί ακούσαμε και την τελευταία στη συζήτηση του τελευταίου νομοσχεδίου την εποδό που χρησιμοποιείται και μάλιστα αναπαρήχθηκε ιδιαίτερα στα τοπικά μέσα, ότι όσοι δεν είναι με τις δομές, με αυτές τις δομές που θέλετε να δημιουργήσετε τα κέντρα φυλακές στα νησιά, ότι είναι με τις ροές. Κύριε Υπουργέ, σας πούμε ότι αυτό αποτελεί απίθμενο θράσος να το λένε όσοι όχι μόνο χειροκροτούσαν και τις επεμβάσεις, συμπεριληστικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Λιβύη, στη Συρία αλλού, αλλά στήριζαν και τις χρηματοδοτούσαν και άμεσα και έμεσα με τη συμμετοχή τους σε αυτές. Όσοι στηρίζουν και συνεχίζουν να διεκδικούν την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που μετέτρεψε τα νησιά του Αιγαίου από παράδεισους και τουριστικούς προορισμούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, που είναι ντροπή, όχι μόνο και την ντροπή δεν τη λέμε για τα μεγέθη και τα επίπεδα ανθρωπισμού της Ευρώπης, που για μας είναι υπό αμφισβήτηση, αλλά για την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, για τον ίδιο το λαό των νησιών, που αρνούνται να αποδεχτούν ένα τέτοιο ρόλο που τους έχετε επιφυλάξει. Και βέβαια είναι πρόκληση να το λέτε εσείς ως κυβέρνηση και άλλα κόμματα βέβαια, που έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν την αντιδραστική λογική και του κανονισμού Δουβλίνου 1 και 2 και του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, που πριν καλά-καλά συμφωνηθεί, έρχεστε να το υλοποιήσετε με σκοπό, με την δημιουργία των νέων κέντρων φυλακών στα νησιά, τεραστίων διαστάσεων, που ουσιαστικά αυτό που προμηνύουν είναι να το πούμε έτσι, όχι του προμηνύουν. Αυτό που επιβεβαιώνουν είναι το ανοιγοκλείσιμο της κάνουλας που γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε βάρος αυτών των ανθρώπων για την προσέλκυση φτηνού εργατικού δυναμικού εκεί όταν και όποτε χρειάζεται, για την εργαλειοποίηση του προσφυγικών και μεταναστευτικών κυμάτων στο παιχνίδι των γεωπολιτικών παζαριών που γίνονται στο Αιγαίο και ευρύτερα στην Μέση Ανατολή, η οποία καλά κρατεί. Και βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι διεθνείς εξελίξεις είναι ρευστές και δεν επιτρέπουν ούτε τον εφησυχασμό που προσπαθείτε να καλλιεργήσει και ο Πρωθυπουργός και εσείς συνολικά στο λαό, πόσο μάλλον και στους κατοίκους των νησιών, αξιοποιώντας αν θέλετε και διάφορους τοπικούς παράγοντες για να σπρώξουν τις εξελίξεις, ούτε βέβαια οι υπερφύελες δηλώσεις για τον έλεγχο των ροών, όταν γνωρίζετε ότι και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές προσβάλλουν κατά πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και κάθε άλλο παρά δεδομένες και μόνιμες δεν μπορούν να θεωρηθούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όταν ξέρετε ότι ακόμα και αυτός ο περιορισμός κατά διαστήματα των ορών είναι κομμάτι και αυτό του παζαριού και του παιχνιδιού που γίνεται με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξυπηρέτηση διαφόρων συμφερόντων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.